φίλοι μου, καλησπέρα σας. Φεβρουάριος, 9 του μήνα, 9 Φεβρουαρίου. Και νομίζω ότι είναι σημαντική η ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω γιατί εμένα μου έχει κάτσει έτσι. Ίσως γιατί με το κινέζικο οροσκόπιο είναι η επιβεβαίωση της αλλαγής του χρόνου και κάτι γίνεται στις 9 του μήνα και μου έχει κάτσει εμένα. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε μια την καλεσμένη μας. Είναι η σκηνοθέτη της, η κυρία Χρυσάνθη Κορνηλίου, που θα μας μιλήσει γενικά για το βιογραφικό της και για τη δουλειά της, αλλά πιο πολύ θα εστιαστούμε στο θεατρικό έργο «Το Φάουστ». «Το Φάουστ» που σας πρότεινα να πάτε να το δείτε εδώ και 2 εβδομάδες, που παίζει η φίλη μου η Έφη η Χατζούδη και που είχα την τύχη και πήγα και το παρακολούθησα και πραγματικά τώρα μέσα από τη συζήτησή μας με τη Χρυσάνθη θα πω και όλα αυτά τα ερωτήματα που μου βγήκανε. Ένα έργο που φεύγεις και φεύγεις με πολλούς προβληματισμούς. Αλλά να μην περί αυτολογώ και να μην μιλάω μόνο εγώ, να καλωσορίσω τηλεφωνικά την κυρία Χρυσάνθη Κορνηλίου. Καλησπέρα κυρία Χρυσάνθη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Το Skype λίγο μας τα χάλασε, δεν ξέρω τι έγινε. Ενώ συνδεθήκαμε με το σύζυγο κάτι γινότανε και δεν τα καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Αλλά δεν πειράζει. Και με το τηλέφωνο εκεί που ακούγεται η φωνούλα σας. Ναι. Να πω ότι βέβαια θα έπρεπε τώρα να δίνουν και φωτογραφίες, γιατί μιλάμε για μια αρχοντογυναίκα. Εγώ δηλαδή, όταν την είδα έναν άνθρωπο, αρχοντάνθρωπο που δείχνει η αρχοντιά της ψυχής της εκπέμπει και στο πρόσωπό της. Αυτό θέλω να σας πω, κυρία Χρυσάνθη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, τα έργα έχουν σημασία βέβαια. Και τα έργα σας είναι ωραία. Καλά. Για πείτε μας λοιπόν, κυρία Χρυσάνθη, είστε μακριά, μένετε λίγο μακριά από την Νέα Σμύρνη, γι' αυτό δεν καταφέραμε να είμαστε διαζώσεις. Δυστυχώς ήρθαν όλα ανάποδα από αυτή την πλευρά, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς με την καραντίνα τα μάθαμε αυτά τα εξ αποστάσεως, συνεντεύξεις, εξ αποστάσεως. Εδώ μέχρι και θέατρο είδαμε εξ αποστάσεως, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα, ναι. Έχουμε να δούμε πολλά. Εμπειρίες. Χρυσάνθη Κοραΐτη. Γεννηθήκαμε πού, να πούμε 2 πράγματα έτσι Κορνηλίου, για εσάς. Κορνηλίου. Κορνηλίου, και συγγνώμη. Ναι. Μπερδεύτηκα με το. Γεννηθήκατε εδώ στην Αθήνα, θέλετε να μας πείτε έτσι 2 πράγματα. Γεννήθηκα στον Πειραιά. Όχι στην Αθήνα. Είμαι γέννημα Πειραιώτησα. Αλλά λόγω των αναγκών τη διέλευση μετακομίσαμε και ήρθαμε στη Γυψέλη. Α, ωραία. Ναι. Ασχολείστε με το θέατρο, με το γράψιμο? Ασχολούμαι με το θέατρο παιδιόθεν, θα έλεγα. Δηλαδή, τελείωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1974. Α, όταν γεννήθηκα εγώ. Για φανταστείτε, έτσι. Και από εκεί ακολούθησα μια πορεία στο θέατρο και μετά έκανα μαθήματα σε σχολεία, έδωσα μαθήματα, έκανα το πτυχίο μου, το μεταπτυχιακό μου στη θεατρολογία. Και μετά από όλα αυτά έκανα μαθήματα σε εργαστήρια θεάτρου και μετά έκανα τη διέλευση. Το 2011 άρχισε να λειτουργεί πλέον η διέλευση. Ένας χώρος που φιλοπολιτιστικός χώρος, να μιλήσουμε για τη διέλευση βέβαια, γιατί είδα ότι δεν ανεβάζει μόνο θεατρικές παραστάσεις, ανεβάζει και βραδιές ποίησης, διαθέτει το χώρο για εικαστικούς. Δηλαδή είναι ένας πολιτιστικός χώρος και συγχαρητήριά σας που κάνατε αυτό το τόλμημα 2 χρόνια μετά την οικονομική κρίση. Ναι, έπεσε σχεδόν μέσα στην οικονομική κρίση όντως, αλλά φαίνεται τότε θα υπήρχε η ανάγκη, γιατί αν πούμε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, φαίνεται πως η ανάγκη ήταν αυτή. Ήθελε ο κόσμος να... Ο κόσμος δηλαδή το στήριξε αυτό. Ο κόσμος το στήριξε αυτό, αλλά πιστεύω ότι και
Έχουμε ανάγκη σε τέτοιες σκοτεινές εποχές, θα έλεγα. Υπάρχει ανάγκη για λίγο φως πολιτισμού. Mm-hmm. Εκείνο που ήταν για μένα όνειρο ήταν ακριβώς η θησαυρή του πολιτισμού που πέρασαν μέσα από όλες τις ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας να μπορέσουν να επικοινωνηθούν. Κάτι που θα έπρεπε βέβαια να το κάνει η παιδεία, αλλά έστω και μέσα από τέτοια φυτώρια πολιτισμού πρέπει αυτοί οι θησαυροί να βγαίνουν έξω και να επικοινωνούνται. Γιατί δεν ξέρεις πόσο ανάγκη τους έχουν οι ψυχές τους παίρνουν. Εγώ νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι θεραπεία και γενικά, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα μας τον κόβουν τον πολιτισμό ή τον τα παραποιούν τα πράγματα, δηλαδή βλέπουμε ότι μας κόβουν τα φτερά. Ένα πράγμα που χτυπήθηκε ήταν το θέατρο, η μουσική, όλος αυτός ο κόσμος, ο καλλιτεχνικός, η έκφραση. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα ποίημα έχει τη δύναμη να ξεσηκώσει λαούς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αλλά να σας πω κάτι. Ξέρετε, όλες οι εποχές, λίγο ως πολύ, η γνήσια πνευματικότητα δεν την είχαμε στην πρώτη γραμμή. Να το ξέρετε αυτό. Βεβαίως υπήρχαν πολιτισμοί που, εποχές, ας πούμε, που ο πολιτισμός ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν μια παρακμή. Το βλέπουμε. Αυτό το εισπράττουμε από παντού. Αλλά πάντα να ξέρετε ότι τα πνευματικά θέματα με πολύ κόπο δημιουργούνται και δίνονται στους ανθρώπους. Ναι. Δύσκολα γεννιόνται και δύσκολα δίνονται και δύσκολα προσλαμβάνονται και δύσκολα αξιοποιούνται. Αυτή είναι η φύση του κόσμου. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Κάποιοι που έχουν συλλάβει τουλάχιστον αυτή την αλήθεια αγωνίζονται. Ο Γκέτε, για παράδειγμα. Ναι. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πολιτιστικό χώρο, γιατί είδα ότι φιλοξενείται δικαστικούς, είδα δηλαδή και για να κρατήθηκε, και τώρα είναι 12 χρόνια πάει τώρα, 11 χρόνια δηλαδή η ζωή του. Το 2011. Μπράβο. Κάνετε και μαθήματα μέσα σε αυτό το χώρο, παραδίδετε εσείς κάποια μαθήματα? Έχω σκοπό να το κάνω, δεν το έχω κάνει ακόμα, γιατί ο χώρος, επειδή δεν έχει την έκταση που θα μπορούσε να φιλοξενεί πάρα πολλές δραστηριότητες. Ήδη είχε πολλές δραστηριότητες. Στο θέατρο γινόταν και μουσικές βραδιές. Ναι, μπράβο, το είδα αυτό. Έτσι, επομένως και αυτό έχει τις ανάγκες. Ήταν πρόβες του θεάτρου. Ναι. Είναι ώρες που υπάρχει, οι πρόβες είναι πολύ ώρες, έτσι. Και τετράωρες, πεντάωρες, εξάωρες. Να, όντως. Και ανάλογα με το χώρο, με τα θεατρικά. Έχουν γίνει όμως και σεμινάρια, έχουν γίνει και ομιλίες, έχουν γίνει τέτοια πράγματα και γίνονται. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο να κάνω και μαθήματα. Είναι κάτι που το σχεδιάζω να το κάνω, αλλά ακόμα περιμένω λίγο να... Να κατασταλάξει όλο αυτό, ναι. Το θέμα της πανδημίας, βέβαια. Ναι, είναι ωραίο να κάνετε. Σε ποια εργαστήρια θεατρικά, έτσι, συμμετείχατε και παραδίδατε μαθήματα? Κοιτάξτε, είχα κάνει στο... με τον Τάσο τον Προύσελ είχα κάνει στο χώρο του το θεατράκι που έχει στο θηστείο. Μπράβο, ναι. Είχα κάνει και στο εξ αρχής είχα δώσει μαθήματα. Ωραία. Από εκεί και πέρα δίνα και σε συλλόγους, τους έκανα μαθήματα θεατρολογίας, σε πολιτιστικούς λόγους. Και στα σχολεία. Στα σχολεία που τα σχολεία μακάρι να υπάρχουν καλοί φιλόλογοι και να προωθούν τα παιδιά. Αλλιώς, αν είναι αδιάφοροι δάσκαλοι, εντάξει. Ναι. Λίγο τα έχουμε θάψει αυτά. Είχα γύρω στα 13 χρόνια στα σχολεία. Ναι. Έδωσα μαθήματα και ανεβάσαμε και παραστάσεις. Είχαμε πολλά πράγματα με τα παιδιά. Κρατήσω ολοκροφάκι. Δηλαδή, εντάξει, και τα παιδιά νομίζω ότι ήταν και εκείνα δύνατε και παίρνατε με τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Είναι άλλη. Τα παιδιά είναι ένα πολύ εύπλαστο υλικό. Ακριβώς επειδή δεν είναι ξερόλες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι πάρα πολύ εύκολο να προσλάβουν. Είναι πιο άγνα. Και με αυτή την έννοια έκανα πάρα πολύ ωραία δουλειά μαζί τους. Πήραν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά αυτά τα 13 χρόνια που δούλεψα μαζί τους. Και εγώ συνειδητοποίησα πολλά πράγματα δουλεύοντας με εφήβους. Γιατί με εφήβους δούλεψα, έτσι. Δούλεψα σε γυμνάσιο ηλίκιο. Ναι. Και μαθαίνεις και όλες και τα παιδιά και πας και μπροστά και
Και εγώ όταν δουλεύω με παιδιά νομίζω ότι ξαναγεννιέμαι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μετά αρχίσατε να γράφετε. Έχετε, είδα τώρα, εγώ έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω για το έργο που ήρθα και είδα το Φάουστ. Αυτό εμπνεύστηκε και το αλλάξα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για το Φάουστ? Αυτό, βεβαίως. Αυτό το είχα πολλά χρόνια στο μυαλό μου. Αλλά απλώς δεν είχα καταφέρει να το πραγματοποιήσω. Το φοβόμουν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Έχει ανισότητες μέσα. Δηλαδή περνάει από κομικάλες σκηνές, δραματικές σκηνές, τραγικές σκηνές. Είναι πολύ δύσκολο και στην ερμηνεία του και στην ακολουθία των διανοημάτων, που αν δεν ερμηνευτούν καλά μπορεί να κουράσουν τον κόσμο που περιμένει άλλους θέματα. Είναι πολύ δύσκολο σκηνοθετικά και μάλιστα για να υπηρετηθεί σε έναν μικρό χώρο. Λοιπόν, το είχα φοβηθεί, αλλά δεν με άφηνε σε ησυχία όμως από την άλλη πλευρά. Με τραβούσε από το μανίκι και αποφάσισα κάποια στιγμή ότι θα το κάνω. Θα το τολμήσω. Δεν θα είμαι μόνη μου. Θα είναι το σύμπαν μαζί μου. Ναι. Δεν το τόλμησα. Έρχεται ο κορονοϊός, είχε κάνει μόνο δύο παραστάσεις και πάνω που ετοίμαζα την επίσημη πρεμιέρα είναι το αποκλεισμός. Σταματάει η παράσταση. Περνάνε δύο σεζόν. Αλλά και εγώ και οι συντελεστές που είχαν συμβάλει σε όλο αυτό το εγχείρημα το είχαν αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί είχαμε κάνει 4 μήνες πρόβες. Είχαμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα για τον Γκέτε, για την εποχή, για το στοχασμό του Γκέτε, πάνω στις πρόβες, αναλύσεις πάνω στο κείμενο. Επομένως, θέλανε να το αναστήσουμε και ήθελα και εγώ. Και ξαναρχίσαμε πρόβες από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι τώρα που ανέβηκε το έργο, για να θυμηθούμε λόγια. Ακόμη και εγώ έχω ξεχάσει πώς το είχα σκηνοθετήσει τόσο καιρό και περάσει. Και το καταφέραμε αυτή τη φορά. Και μάλιστα πιο μεστό, γιατί είχαν κατακάσει τα διανοήματα. Είχαν κατακάσει αυτές τις συζητήσεις που είχαμε κάνει. Είχαν οριμάσει μέσα στις πτυχές των ηθοποιών. Οπότε τώρα έγινε ακόμα καλύτερο, θα έλεγα. Και νομίζω ότι και κάθε φορά βγάζει και καινούργια νοήματα. Γιατί μια παράσταση κάθε φορά βγάζει και καινούργια νοήματα. Όσο το σκάβεις, όσο το δουλεύεις. Είναι διαχρονικό. Που είναι κλασικό, που είναι διαχρονικό έργο. Αυτό γεννάει νοήματα. Διαρκώς. Δεν έχει ένα τέλος. Δεν έχει πάτο. Συνεχώς σκάβεις και σκάβεις και βρίσκεις θησαυρούς και θησαυρούς. Έτσι γίνεται πάντα. Θα το δείτε σε όλα τα κλασικά κείμενα και σε όλα τα διαχρονικά κείμενα. Ξέρεις τι, είδα ένα έργο που μου έδωσε πάρα πολλές εικόνες, ενώ στην ουσία τα σκηνικά ήταν τόσο απλά, δηλαδή τίποτα δεν υπήρχε. Ένα τραπέζι και μια καρέκλα στην ουσία υπήρχε σαν σκηνικό. Ακριβώς. Και όμως εγώ πήγα σε μια αυλή, πήγα σε ένα βουνό, δηλαδή πήγα σε πάρα πολλά, πήγα μέσα στο σπίτι του αυτουνού, πήγα στο κρεβάτι της κοπέλας, πήγα στην αυλή της κοπέλας, πήγα στη φυλακή, πήγα σε πάρα πολλά μέρη. Και να πω ότι είναι και ένα μεγάλο έργο, 3 ώρες. Είναι 3 ώρες, βεβαίως. Και πάλι οι θεατές λένε ότι κι άλλο να ήταν, θα τους κρατούσε. Το θέλανε δηλαδή. Ναι. Το ότι κυλάει χωρίς να καταλαβαίνεις πως κυλάει ο χρόνος, γιατί σε παίρνει μέσα. Αυτό ναι, ότι δεν το καταλαβαίνεις το 3 ώρο και εγώ δεν το κατάλαβα το 3 ώρο. Όταν μου είπαν ότι είναι 12 η ώρα, λέω ότι... Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και εγώ δεν το κατάλαβα. Είναι η τέχνη πάντως και στο σκηνοθέτη και στον ηθοποιό, που είναι και ένας τρόπον την αφηγητής, να σε κάνει να φαντάζεσαι, να κάνει τη φαντασία σου να γεννάει. Και εσύ δεν κάποτε τους τροβαδούρους, έτσι, τραψοδούς, οι οποίοι κάναν αφήγηση. Και όμως σε παίρνανε μέσα με την εικόνα, με τη δύναμη της ψυχής τους. Αυτή η δύναμη λοιπόν κάνει το θεατή να γεννά εικόνες και είναι ακόμα πιο ζωντανό, είναι ακόμα πιο γόνιμο. Ναι. Και μ' άρεσε που και τα παιδιά, αν και οι ηθοποιοί, σαν ηθοποιοί ήταν λίγοι, πολλοί ηθοποιοί κάνανε και δεύτερο και τρίτο ρόλο. Βεβαίως, ναι. Και τα παιδιά είδα ότι τα βγάλανε όλοι οι ηθοποιοί. Θέλω να πω, αν θέλετε να τους ονομάσουμε, θέλετε εσείς να πείτε τα ονόματα, γιατί είναι δηλαδή, να πω ότι και οι 5 ήταν υπέροχοι. Για πάμε να τους πούμε να ακουστούν τα ονόματα. Ναι, ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος που κάνει το Φάουστ, είναι ο Γιώργος ο Καπετανάκος που κάνει το Μεφιστοφελή,
Είναι η Ιωάννα η Χρυσομάλη που κάνει τη Μαργαρίτα. Είναι η Έφη η Χατζούλη που κάνει τη Μάρθα. Αλλά κάνει και άλλους ρόλους, κάνει και τα πνεύματα. Κάνει και τα πνεύματα, κάνει, ναι, το είδα. Και τα παιδιά όλα, δηλαδή, μου αρέσανε πάρα πολύ. Ο νεαρός που κάνει και το μαθητή, πώς λέγεται. Ναι, είναι ο Γιάννης ο Δαφνιωτίδης. Μπράβο του Δαφνιωτίδη. Κάνει και το Φελ Βαλεντίνο, πραγματικά δηλαδή. Με έχει βοηθήσει και σκηνοθετικά, είναι βοηθός σκηνοθέτη, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μπράβο, αυτός όμως δεν ξέρω αν το γιατί άλλαζε το σώμα του όταν άλλαζε ρόλους. Δηλαδή η κίνησή του, ήθελα να του το πω προσωπικά. Επελεί το έργο. Ναι. Και είναι και η Ευδοκία η Κατερινιά, η οποία κάνει και τη Στρίγκλα και τη Λίζα. Μπράβο, και εκείνη κάνει δύο ρόλους. Ναι, πάλι και αυτή πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Κοίταξε, το έχουν επιστέψει οι ηθοποιοί και δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλή, πολύ καλά παιδιά όλοι τους. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε δηλαδή πολύ όμορφα όλο αυτό το διάστημα. Το αγαπήσαμε το έργο, το νιώσαμε σαν παιδί μας. Εν τω μεταξύ πέρασε και το φόβο και την αγωνία. Ήταν κάτι παιδιά πίσω μου και το ένα παιδί, γιατί και εγώ μπορώ να σου πω την αλήθεια μου, ότι όταν έβλεπα, ξέρω εγώ, στην αρχή να γίνεται η συμφωνία, βάρινα, φοβήθηκα. Σκέψου αυτό που λέει ότι τα δαιμόνια, λέει, από εκεί που μπαίνουν, από εκεί βγαίνουν, δεν βγαίνουν να πάλι πόρτα. Λοιπόν, εγώ είχα αυτό που λέμε ότι από την ίδια πόρτα θα βγω, να μην χαλάσει το προξενιό. Ναι, αυτά όλα έχουν περάσει μέσα στην παράδοση. Λοιπόν, τώρα εγώ λέω, λέω, δεν ξανά, αφού το κάνω και τα δηλαδή το πίστεψα. Θέλω να σου πω ότι το πίστεψα ότι τα δαιμόνια βγαίνουν από την ίδια είσοδο. Και λέω, δεν θα το ξανακάνω, αφού το κάνουν τα δαιμόνια. Τόσο πολύ το πίστεψα και το... Ειδικά στην αρχή, πώς βλέπουμε να φοβόμαστε. Ένιωσα και το φόβο όταν ήρθε σε επαφή με το διάβολο. Αυτή την... Δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Εν τω μεταξύ, έχει όμως και το γέλιο. Γιατί ο διαβολάκος, να το πω έτσι, ο ταγκαλάκος τέλος πάντων, ο τρόπος που μιλάει κάποια στιγμή σου βγάζει και το γέλιο, και εκεί που έχει σφίξει η καρδιά σου, χαλαρώνει με το γέλιο. Είναι ότι στο έργο του Γκέτε βλέπεις ότι περνάς από μια σκηνή η οποία έχει σοβαρά διανοήματα, ναι, μια σκηνή που έχει χιούμορ. Μπράβο. Συνδυάζει δηλαδή το γέλιο με το δάκρυ κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Ιδιαίτερη έτσι, επιδεξιότητα αυτή του Γκέτε, να συνδυάζει μέσα στο έργο του σε μια σκηνή το τραγικό και σε μια άλλη σκηνή να σε ελαφραίνει. Να σου δίνει το χιούμορ, να σου δίνει ότι κοίταξε. Τα πράγματα είναι μεν σοβαρά, να σου λέει, αλλά έχουν και μια αστεία πλευρά. Αν δεν δει από την αστεία πλευρά, όπω τα έβλεπε ο Νεστραντίν Χότζα, α πούμε, θα σου δώσει την αλήθεια μέσα από το γέλιο. Ναι. Και μέσα από το γέλιο και μέσα από το δάκρυ μπορεί να δει την αλήθεια. Εξαρτάται πώ το βλέπει εσύ. Γιατί το ελαφραίνει το πράγμα. Έχει αυτή, αυτή τη σάτυρα, αυτό το χιούμορ. Ναι. Μπορεί να είναι black humor, αλλά όμω είναι χιούμορ. Κάνει τον θεατή να μη διά. Ναι, δηλαδή εκεί σας λέω που έσφιξα εγώ και έτσι αυτό, έλεγε κάποια αυτό και χαλαρώναμε λιγάκι, έτσι. Ναι. Γιατί η αλήθεια, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι πραγματικά το παλικάρι που έκανε τον σατανά, τέλος πάντων, το παίζε πάρα πολύ καλά. Μας δηλαδή, γι' αυτό νιώσαμε, βασικά όλο το έργο ήταν τόσο ζωντανό και γι' αυτό μας βγήκανε και τα συναισθήματα αυτά του φόβου. Δηλαδή, κατάλαβες. Μα πρέπει να είναι ζωντανό. Βγήκαν είναι όλα αυτά τα... Ζωντανό. Δηλαδή, ξυπάστηκα στην αρχή, λέω, φοβήθηκα. Πονώστε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ναι. Βγήκε αυτή την ατμόσφαιρα. Μπράβο, μπράβο, αλλά ναι. Αλλά την πραγματικότητα των αυτών που διαδραματίζονται. Αυτός ήταν ο στόχος. Αλλά να δημιουργηθεί ένας φόβος, ξέρετε, όχι μόνο με την έννοια του τρόμου, αλλά να έχει το φόβο μέσα στην όλη ιστορία. Η ιστορία σαν μύθος είναι μια, θα λέγαμε, ένα έναυσμα για να σκεφτεί ο άνθρωπος βαθύτερα. Δεν φοβάται κανείς όταν βλέπει έναν άνθρωπο να κατρακυλάει στην κόλαση. Βέβαια. Από κάποιο σφάλμα που έχει κάνει, από κάποια λάθος σκέψη, κάποια λάθος απαιτήσεις. Ναι, αλλά πήραμε μηνύματα, ας πούμε, όταν είδαμε ότι η κοπέλα, παρόλο που σκότωσε, από αγάπη βέβαια τα έπαθε,
Η μετάνια της την έσωσε, η μετάνια της. Ακριβώς, ναι. Το ότι σκότωσε από... γιατί εκείνη μουλάθηκε στην ουσία, κάπως έτσι, έτσι δεν είναι. Είναι σκηνή της τρέλας μέσα στη φυλακή. Μπράβο. Και γι' αυτό έκανε αυτές τις αντιδράσεις για το παιδάκι της και τη μάνα της. Αλλά η μετάνια της, η προσευχή της, την... άρα άλλο ένα μήνυμα που περνάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ότι έχουμε την... γιατί η Μαργαρίτα είναι ένα δεύτερο τραγικό πρόσωπο. Το βασικό τραγικό πρόσωπο είναι ο Φάου. Ναι. Με την έννοια της τραγωδίας. Που για πρώτη φορά βλέπω μέσα σε έργο να εισάγεται ένα δεύτερο τραγικό πρόσωπο. Η Μαργαρίτα. Που όπως λέει ο Αριστοτέλης, είναι κασφάλματος θυμός. Γιατί είναι κακιά και ότι το τραγικός ήρωας ποτέ δεν είναι κακός ή καλός. Είναι κάποιος που έχει κάνει κάποιο σφάλμα. Ναι. Αυτή είναι η βασική ουσία της φιλοσοφίας της τραγωδίας. Ότι από κάποιο σφάλμα τα παθαίνουμε όλα. Δεν είναι κανείς απολύτως κακός ή απολύτως καλός. Γιατί αν ήταν απολύτως κακός, δεν θα μπορούσε να μας δημιουργήσει τον έλεον. Γιατί να μας δημιουργήσει τον έλεον ένα άτομο που είναι εντελώς κακό. Απ' την άλλη πλευρά είναι εντελώς καλό. Πάλι δεν δικαιώνεται, πάλι δεν δημιουργείται φόβος. Έτσι. Καμιά φορά αυτό θέλουμε να πούμε, ότι κανείς δεν γίνεται δολοφόνος πάντα επειδή γεννήθηκε ή επειδή το είχε στο αίμα του ή στο DNA του. Κάτι δεν έχει πολλές... το μπράβο. Οι καταστάσεις μπορεί από πολύ καλούς να μας κάνουν και πολύ κακούς. Άρα και είναι ένα κλικ αυτό. Η προδοσία, η απαξίωση, πώς μπορεί έναν άνθρωπο να τον κάνει ένα κλικ να μουρλαθεί, έτσι δεν είναι, και να γίνει το αντίθετο από τι είναι. Ναι, και να τρελαθεί όχι όπως τρελάθηκε η Μαργαρίτα, γιατί η τρέλα της Μαργαρίτας είχε κάτι φωτεινό μέσα της. Γι' αυτό και κατέληξε στη μετάνοια. Ήταν μια τρέλα που έσπαγε. Ήταν τρέλα από αγάπη. Τρελάθηκε επειδή αγάπησε αληθινά. Και εγώ πώς τα εξηγώ, τέλος πάντων. Έσπασε τα καλούπια της λογικής. Ο Φάους τα είχε πάρα πολύ έντονα, αλλά έκανε λάθος σε όλη την σκεπτοδιαδικασία αυτή. Κοιτάξτε, προσπαθούσε να φτάσει τον Θεό, αλλά προσπαθούσε να τον φτάσει τον Θεό διανοητικά. Δεν έβαλε την καρδιά μέσα. Α, μπράβο. Ενώ η Μαργαρίτα ήταν με την καρδιά. Ακριβώς. Και γι' αυτό σώθηκε. Αντρωτεί το μυαλό με την καρδιά. Δεν έβαλε με τη λογική. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτός ο γάμος. Να παντρευτεί το μυαλό με τη λογική. Η καρδιά με τη λογική. Πότε δεν μπορεί να παντρευτεί το μυαλό με τη λογική. Όταν έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, έτσι. Όταν έχει κάνει τέτοιες εκχωρήσεις, δεν μπορεί μετά να επικοινωνήσει με το αγαπητικό στοιχείο μέσα του. Μα αυτό δεν είναι και στην πραγματική μας ζωή. Η καρδιά δεν ακολουθεί τη λογική. Ούτε η λογική ακολουθεί την καρδιά. Η λογική από μόνη της είναι στήρα. Έτσι. Εάν πάει να γεννηθεί ένα παιδί, το παιδί είναι μισηγενές, θα πεθάνει, δεν μπορεί να ζήσει. Το έργο δηλαδή της καρδιάς με του μυαλού, αν δεν παντρευτούν αυτά τα δύο, δεν μπορεί να γεννήσουν κάτι καλό. Δεν γίνεται να γεννηθεί κάτι. Αυτό είναι το βασίτερο σύμβολο του έργου που υπάρχει σε όλο το έργο, από την αρχή ως το τέλος, το διαπερνά το έργο. Ναι. Ο Φάους και λέει, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε βασικά ζητήματα της ζωής, γιατί δεν μπορώ να σε φτάσω, λέει στο Θεό. Γιατί προσπαθεί μόνο μέσα από τη διάνοια. Δεν γίνεται αυτό. Και από την άλλη πλευρά δεν είναι ότι προσπαθεί μόνο μέσα από τη διάνοια, διότι βλέπετε τη διάνοια έχει δύο τρόπους να λειτουργεί. Το λέει στην αρχή του έργου. Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου, λέει, που με τραβάει προς τα άνω σε αυτά που πέτυχαν σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι διανοητές, και ένα άλλο που με έχει κολλημένο στη γη, στις χαρές της γης. Δηλαδή, από τη μια ο άνθρωπος ζει την τραγωδία και τη διελκυστήντα μεταξύ ουρανού και γης. Δηλαδή, μεταξύ της, θα λέγαμε, των πνευματικών αναζητήσεων και της ηλοφροσύνης. Τον τραβάει κάτω το βιολογικό στοιχείο. Αυτό δεν το ζούμε κι εμείς. Ακριβώς. Που θέλουμε να εξελιχθούμε πνευματικά. Έχει, όλοι οι αγωνιστές της Εκκλησίας, όλοι οι αγωνιστές χριστιανοί αυτό ζουν. Αυτό πρέπει λοιπόν να επικοινωνηθεί, ότι αυτή είναι η βασική τραγωδία του ανθρώπου. Ότι πρέπει να νικήσει αυτή τη διελκυστίδα, να συμβιώσει αυτή την αντίφαση, τη φαινομένη αντίφαση, αν θέλετε. Έτσι. Ότι από τη μια πλευρά δεν τραβάει το ζωώδες στοιχείο που έχει μέσα του,
αυτό που αυτός ονομάζει χαρά της ζωής κτλ. Και απ' την άλλη τον τραβάει ο ουρανός. Και δεν μπορεί να τα συμφιλιώσει αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να βρει το συνδετικό κρίκο. Δεν μπορεί να δει ότι μέσα στη ζωή υπάρχει και η πνευματικότητα, μέσα στην ίδια τη χαρά της ζωής. Υπάρχει η πνευματικότητα. Τα χωρίζει, τα διχάζει αυτά τα δύο. Επομένως γίνεται μόνο διανοητής, όπως ήταν στην αρχή ο Φάουστ. Μετά ρέπει στην ηλεκτροσύνη από τη στιγμή που πουλάει την ψυχή του στο διάβολο. Αυτά τα δύο τα έχει διχάσει, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εδώ. Ναι, κατάλαβα. Έχει διχάσει τη μονάδα. Έχει διχαστεί ο ίδιος, ναι. Αυτό σημαίνει διχάζω τη μονάδα. Διχάζομαι ίδιος, γιατί η μονάδα είναι μονάδα, δεν διχάζεται. Εμείς τη διχάζουμε. Ο νους μας τη διχάζει. Αυτό λέει κάποια στιγμή, ο νους τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να μεταφράσει το λόγο μέσα από την Καινή Διαθήκη, γιατί στα γερμανικά δεν μεταφράζεται ο λόγος. Έτσι. Η έννοια του λόγου, όπως υπάρχει τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, δεν μεταφράζεται. Έλεγε η ομιλία. Αν δεν είναι η ομιλία ο λόγος, έτσι. Δια της ομιλίας μπορεί να εκφράσουμε λόγο, αλλά δεν είναι ο λόγος η ομιλία. Η ομιλία είναι η αρμονία, είναι αυτό που ενώνει τα πάντα. Είναι η συνδετική ουσία που τα κάνει όλα να εναρμονίζονται και να καταλήγουν στην ευταξία της μονάδος. Αυτό είναι ο λόγος. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να το καταλάβει και να το μεταφράσει. Λέει στα γερμανικά τι λέει. Λέει εν αρχή είναι ο νους, μα ο νους τα κάνει όλα. Νους μεταφράζεται. Δεν είναι νους, δεν είναι μυαλό. Το μυαλό λέει τα κάνει όλα. Και μετά λέει είναι η πράξη. Μα η πράξη είναι αποτέλεσμα. Του νου, δεν το σκέψω, ναι. Δεν μπορούσε να το μεταφράσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή η έννοια του λόγου που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Είναι το εναρμονιστικό στοιχείο, εναρμονιστικός παράγων των πάντων. Και δι' αυτού γεννάται και η ωραιότης. Γιατί η ωραιότης γεννάται από την εναρμόνιση. Αν κάτι δεν είναι εναρμονισμένο, κοιτάξτε, είναι άσχημο. Δηλαδή δεν έχει σχήμα. Mm-hmm. Είναι άσχημο το μη εναρμονισμένο. Η αρμονία είναι αυτή που φέρνει την ωραιότητα. Και μέσα στην τέχνη, μέσω της αρμονίας βλέπουμε ότι ένα έργο τέχνης είναι πράγματι έργο τέχνης. Θέλετε στη ζωγραφική, θέλετε στη μουσική, θέλετε στην έπαρτα. Όπου στη λογοτεχνία, στην ποιήση. Η αρμονία είναι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Όντως, και δεν έβγαλε μόνο αυτό που λέτε τώρα, το διχασμό. Δείχνει όμως και την ανθρώπινη απληστία που έχουμε. Δεν βγάζει και την απληστία του. Του Φαούς. Mm-hmm. Απληστία, απληστία της ένα... γνώσης, της αλήθειας, ένα όχι των υλικών. Η απληστία είναι ένα αποτέλεσμα από τη στιγμή που θα θεωρήσεις ότι τα πράγματα είναι για να τα αρπάξεις και όχι για να τους δοθείς. Ήθελε να φτάσει το Θεό, ήθελε να γίνει σαν το Θεό, ήθελε να αρπάξει. Να ζήσει τις χαρές, αφού πούλησε την ψυχή του βέβαια πρώτα στον εξωτερικό. Στην αρχή ήθελε να αρπάξει τη γνώση. Δεν μπορείς να τα αρπάξεις αυτά. Πρέπει να τους δοθείς. Εκείνο που δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο τραγικότητας μέσα στον ανθρώπινο βίο, είναι ότι θέλουμε τα πράγματα να τα αρπάξουμε, να τα προσετεριστούμε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δοθούμε. Και το να δοθούμε το υπαγορεύει η αγάπη. Και μόνον η αγάπη. Και μέσα στην αγάπη υπάρχει η σοφία. Και η σοφία για να λειτουργήσει στην εντέλεια πρέπει να εμπεριέχει την αγάπη. Γι' αυτό μιλάμε για το γάμο, σοφία και αγάπη. Τώρα μιλάμε και βλέπω τις σκηνές εγώ τώρα, το ξαναβλέπω το έργο δηλαδή με το μυαλό μου. Την ανάλυση που κάνουμε, ναι. Το ξαναβλέπω το έργο. Μέχρι πότε θα παίζετε το έργο αυτό σε εσάς εκεί στο... Ευελπιστούμε να τελειώσει τη σεζόν, θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε και τα πράγματα και με τη ροή του κόσμου και με την επιδημία και όλα αυτά, θα δούμε πώς θα... Εμείς ευελπιστούμε να κάνουμε τη σεζόν. Ναι. Αυτό θέλουμε δηλαδή. Να πω ένα άλλο μήνυμα που... Με όσο γίνεται περισσότερο κοινό. Το οποίο δεν θα πρέπει να έρθει έτοιμο να προσλάβει κάποια πράγματα. Έτσι.
Ναι, δεν θα δει ένα εύκολο έργο, θα Δεν δει θέλει ένα ένα έργο για να έργο. πάει να διασκεδάσει, αν θέλει να πάει να Μπράβο, δει ένα ένα έργο σίγουρο ξεχωριστό που έχει να δει πολύ δουλειά, ωραία ροή. να δει το Φάουστ και να πάει να δει ένα άλλο έργο που θα διασκεδάσει. Εάν θέλει να πει για να θυμηθεί τον εαυτό του, για να προβληματιστεί έτσι, για να πάρει κάποια άλλα πράγματα, τότε να αρχίσει να δει. Καλά το είπατε, για να θυμηθεί τον εαυτό του, για να αρχίσει να κάνει και μόνος του. Εγώ εντωμεταξύ όταν έβλεπα τον έρωτα του Φάουστερ για τη Μαργαρίτα, τον εγωισμό του, εγώ εσένα θα σε κάνω δικιά μου, εγώ εσένα θα σε κατακτήσω, υπέρτατος εγωισμός, το ότι εγώ μπορώ να πάρω οτιδήποτε θέλω και την αγάπη σου και θα σε κερδίσω με τα δώρα, με τα αυτά, θα κάνω τα πάντα για να σε κερδίσω. Εντάξει, ήταν τυχερός που η Μαργαρίτα ήταν αγνούλα. Ναι, κοιτάξτε, γιατί είδατε, είναι το Άρη με το δώρο προσπαθεί να κερδίσει. Ναι, είναι... αλλά βλέπεις όμως και τον εγω... Είναι... Εμένα μου θύμισε τον είναι... ανθρώπινο εγωισμό που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Και ναι, σου λέει, εγώ θα σε κάνω δικιά αλλά μου, με το έτσι θέλω. Καλύτερα, να τα δούμε λίγο πιο βαθιά, έτσι. Η αγάπη δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Α, μπράβο. Η αγάπη είναι θεία φύσης. Μπράβο. Έτσι, στην αγάπη δίνεις, δεν μπορείς να την εξαγοράσεις με κάτι. Ο Φάουστ λοιπόν προσπάθησε με τα δωράκια και με την βοήθεια του Μεφιστοφελή να εξαγοράσει. Δεν μπορείς να την εξαγοράσεις όμως την αγάπη. Έτσι. Εξαγοράζεται. Την ήθελε, γιατί όλοι τη θέλουμε. Όλοι τη θέλουμε, αλλά μας τη δώσουμε. Δεν δίνουμε, δεν εκχωρούμε. Περιμένουμε να πάρουμε από τον άλλον. Μα δεν μπορείς να πάρεις άλλες δόσεις όμως και αν δεν δοθεί. Παίρνεις μόνο όταν δίνεις. Αυτό έρχεται από μόνο του. Αλλά το κίνητρο δεν είναι να πάρει. Και, αυτό αλλά είναι το να κίνητρο, πάρει. Όχι, Είχα, να πούμε και αυτό ότι αγάπη δεν είναι όταν δίνω στον άλλον πράγματα και υλικά να του δείξω την αγάπη. Φυσικά. Αγάπη είναι η κατανόηση. Αγάπη, σου, το αγάπη πάρει, είναι ο σεβασμός. Ξέρω εγώ, περιουσίες. Μπράβο. Και αγάπη είναι να κάνω πάει, πίσω, να σέβομαι τα θέλω σου. Αγαπάει ο ίδιος, ούτε καν τον εαυτό του δεν αγαπάει και δεν το έχει καταλάβει. Απλώς δεν το έχει καταλάβει. Νομίζω ότι τον αγαπάει. Νομίζω ότι παίρνοντας θα γεμίσει το τεράστιο κενό που τον χωρίζει από την αληθινή του πηγή. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και τότε θα ομοιάσει με το Θεό. Αυτό που ήθελε ο Φάουστ να ομοιάσει με το Θεό, μόνο τότε προκύπτει. Γιατί πράγματι είναι όμοιος με το Θεό ο άνθρωπος. Αλλά πότε? Όταν ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο, όταν ομοιωθεί, όταν ο ίδιος γίνει αγάπη, τότε θα μοιάσει με το Θεό. Αν δεν γίνει αγάπη, δεν μπορεί να μοιάσει. Άρα με την ζώδη μορφή που έχει σωματικά και βιολογικά. Τι ωραία που τα λέτε και τα εξηγείτε. Αυτές είναι οι αλήθειες του έργου, ξέρετε. Βγαίνει μέσα από το έργο, αλλά θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση. Ναι, θέλει ναι. Πραγματικά μια ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση, ακόμα και όταν ο άνθρωπος δεν τα πιάσει αμέσως στα διανοήματα. Δηλαδή, αν τον πάρει μέσα η μυθοπλαστεία και τον παρασύρει. Βλέπετε αυτά. Τον υποσυνείδητο χώρο εγγράφονται στον χώρο της ψυχής και θα τα επαναφέρει όπως τα επαναφέρουμε τώρα εμείς. Ναι, ναι. Με κάποιο ανύποπτο χρόνο θα πει «Α, αυτό έτυχε το έργο. Α, αυτό ήθελε να πει». Θα του έρθουν τα λόγια, θα του έρθουν οι εικόνες. Και αυτό είναι που προσπαθεί να γίνει μέσα από την παράσταση. Δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια δόνηση στο κοινό, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσει να ανασύρει από μέσα του αυτές τις αρχέτυπες αλήθειες που υπάρχουν μέσα στο έργο, κρυμμένες όπως σε μια κρυμμένη εικόνα. Έτσι. Βλέπεις το εξωτερικό, αλλά δεν βλέπεις αυτό που κρύβεται από μέσα. Μπράβο. Όπως και σε ένα πίνακα βγάζουμε τα νοήματα, αλλά και μέσα από τα έργα εννοείται. Μέσα από ένα ποίημα το ίδιο, μέσα από την... Εγώ μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμουν για 2-3 μέρες το έργο, είναι η αλήθεια, δεν έφυγε έτσι από το μυαλό μου. Και αυτό θέλω να πω και στους άλλους θεατές που θα πάνε, είναι πολλά που βγάζουμε τα μηνύματα. Εντάξει, μπορεί ο καθένας βέβαια και με τις καταγραφές που έχει, ερμηνεύει κάποια πράγματα. Ας πούμε, εγώ είδα ότι ο Διαβολάκος φοβάται πολλά πράγματα μέσα από το φάο, δηλαδή... Φοβότανε την αγνότητα της κοπέλας, φοβότανε τη δικαιοσύνη της, φοβότανε τη μάνα της που δεν θα την άφηνε ποτέ να πάρει, ξέρω εγώ, τα χρυσά και αυτά. Είχε και αυτό τα διλήμματά του. Είδαμε ότι και οι διάβολοι φοβούνται εν τέλει.
Πώς να σου το δεν πω, ότι και το κακό φοβάται το καλό. Όποτε οι άνθρωποι βλέπαν τον διάβολο με ουρά, τώρα αυτό ο μύθος δεν υπάρχει πια. Έφυγε ο πονηρός, αλλά μείναν οι πονηροί. Μπράβο. Δηλαδή η μάχη γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Μπράβο. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας διάβολος απ' έξω. Είναι αυτό. Μα ο διάβολος είναι ο εγωισμός και περνάει μέσα από αυτό. Ο Θεός υπάρχει σε απόσταση επί της ουσίας. Επί της ουσίας μιλάμε, έτσι. Διότι αν τον βάλεις σε απόσταση το Θεό, τι κάνεις? Δημιουργείς ένα είδωλο. Ειδωλοποιείς το Θεό. Ναι. Επομένως αυτά είναι είδωλα, είναι εικονοπλασίες του νου. Στην ουσία μέσα μας γίνεται η μάχη του καλού με το κακό. Βλέπετε σε εκείνη τη στιγμή, δεν την έχω τυχαία, που η πρώτη εμφάνιση του Μεφιστοφελή, που δεν εμφανίζεται πρόσωπο καθόλου, τον έχω μόνο με τα μαύρα τη μέρα, ναι, την κούλα. Ναι. Εμφανίζεται πίσω από το Φάουστ και ο Φάουστ κοιτάει μπροστά και τα διανοήματά του και ο διάλογός του γίνεται με το Μεφιστοφελή από πίσω του ντυμένο σαν μια μαύρη εικόνα. Ναι. Θέλω ακριβώς να δείξω και σε αυτή τη σκηνή και στη σκηνή του Σπηλαίου, στη Σιρίζη, όταν πάει στη μόνωση για να προβληματιστεί, μήπως έχει κάνει λάθος. Είναι ένας εσωτερικός διάλογος. Ότι όλο αυτό είναι εσωτερικός διάλογος. Μέσα μας γίνεται η μάχη. Γι' αυτό εμφάνισα έτσι τον Μεφιστοφελή στην αρχή, μόνο με τα μαύρα. Μα μετά αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα μας δεν υπάρχει ο διάβολος, είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός, δηλαδή, ο εγωισμός να μοιάσω στο Θεό που είχε ο Φάουστερ, εγωισμός είναι αυτό. Ποιος είσαι εσύ που θες να μοιάσεις στο Θεό και να τον φτάσεις και να γνωρίσεις τη γνώση του? Αυτός ήταν ο διάβολος, δηλαδή ο εγωισμός είναι ο διάβολος. Ο εγωισμός, γιατί βλέπετε στη Μαργαρίτα υπάρχει ταπεινότητα. Α, μπράβο. Είδατε σε μια σκηνή που έχω που μιλάει και του μιλάει για την πίστη, αν πιστεύει στο Θεό η Μαργαρίτα. Πάει να κάτσει, της προτείνει το κάθισμα ο Φάουστ, κάθεται γονατίζοντα την προτεραιότητα. Δεν έχω κάνει τίποτα τυχαίο. Μέσα στο έργο, σκηνοθετικά, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μπορώ να σας το αναλύσω, δεν είναι βέβαια της παρούσης για να μας πάρει πολύ χρόνο, εννοείται. Όχι, όσο μπορούμε, ναι, γιατί. Κάθε στοιχείο που υπάρχει μέσα έχει λόγο που υπάρχει. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που η Μαργαρίτα γονατίζει. Ή που βλέπουμε στον καθρέφτη μετά, μ' άρεσε και αυτό το σκηνικό που βλέπαμε στον καθρέφτη τη Μαργαρίτα που ήταν έτσι σαν ζωντανή, νεκρή, σαν ζόμπι ήτανε. Σε ποια σκηνή, στην σκηνή που τη βλέπει στο μαγειρίο της Τρίγκλας στο Φάουστ? Μπράβο, ναι. Της Βαλπούργης. Στο μαγειρίο. Στο μαγειρίο βλέπει προκαταβολικά την εικόνα που θα του εμφανιστεί στη ζωή αργότερα. Βλέπει την αγάπη σαν μέσα από είδωλο, μέσα από καθρέφτη. Δεν μπορεί να την αγγίξει, είδατε τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι. Αυτό το έχει βάλει ο Γκέτε, όχι τυχαία βεβαίως. Και μετά τη γνωρίζει στην πραγματικότητα, πριν τη γνωρίζει, ναι. Βλέπει την αγάπη διεσόπτρου. Ναι, ναι. Μέσα από καθρέφτη. Δεν μπορεί να την αγγίξει, δεν μπορεί να τη βιώσει. Και όταν τη ζει πάλι δεν μπορεί να τη βιώσει μέσα από τη Μαργαρίτα. Γιατί είναι εγωιστής γι' αυτό. Γιατί να σας πω κάτι, εγώ όταν του είπε, εκείνη τη στιγμή που του είπε, γιατί σε πάρα πολλά κομμάτια, θέλω να σας πω την αλήθεια, με έκανα συνειρμούς με τη δική μου ζωή, ωραία. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή που του είπε, δηλαδή ένας άνθρωπος που σε αγαπάει πραγματικά, σε ακολουθεί. Εκείνος δεν ήθελε να την ακολουθήσει, ούτε στην εκκλησία, ούτε στην πίστη της, άρα δεν την αγάπησε. Τον εγωισμό του ήθελε να ικανοποιήσει. Το δικό του εγώ, ότι εγώ σε επέλεξα, αλλά αυτός δεν θέλει να αλλάξει για την αγάπη της. Δεν θέλει να την ακολουθήσει. Στην ουσία δεν νομίζω ότι την αγάπησε πραγματικά. Απλά ήθελε να τη χρησιμοποιήσει. Η οποία άγνοια δεν καλύπτεται με τις γνώσεις. Άλλο η γνώση και άλλο η γνώση. Και άλλο ο χτύπος της καρδιάς. Ο Φάουστ είχε γνώσεις. Δεν είχε αγγίξει τη γνώση, γι' αυτό λέει. Ναι, και του είπε ο διάβολος ότι μέσα από την αγάπη μπορεί να γνωρίζει. Από όλα αυτά ξέρω. Τι ξέρω. Πράγματι δεν ήξερε, γιατί είχε μαζέψει γνώση. Αλλά δεν είχε φτάσει στη γνώση. Που η γνώση είναι στα κάσπεδα της σοφίας. Η γνώση. Είναι η πύλη της σοφίας η γνώση. Ναι.
Δεν μπόρεσε λοιπόν να το αγγίξει αυτό. Και από εκεί μπορεί να προκύψει ο εγωισμός και κάθε τι άλλο κακό, ακόμα και η αθέλεια, ακόμα και οι νύχτες της Βαλπούργης, ας πούμε. Ναι. Η διαφθορά, η κόλαση, από κύματα της άγνοιας είναι όλα αυτά. Η βάση είναι η άγνοια. Θα σας θυμίσω τα λόγια του Ιησού πάνω στο Σταυρό, μιας και αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη ο Φάουστ. Ότι από τα τελευταία του λόγια είναι άφες αυτής, ου γαρίζας υπηρεούς. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν τους αποδίδει κακία στους σταυρωτές και σε αυτούς που τον κακοποίησαν και που τον ονείδησαν. Αποδίδει άγνοια. Καταλαβαίνετε ότι η άγνοια είναι η ρίζα όλου του κακού. Την άγνοια είναι που πρέπει να ανιχνεύσει ο άνθρωπος και εισίσταται αυτή η άγνοια. Γι' αυτό λέει και ο Αριστοτέλης ότι ένα κασφάλματος φθηνός γεννιέται ο τραγικός ήρωας, όχι επειδή είναι κακός, ούτε επειδή είναι καλός, ουδής εκών κακός, έλεγε και ο Σωκράτης, δεν είναι. Ναι. Η άγνοια είναι το υπόστρωμα όλων των κακών, το υπόστρωμα. Πάνω στο έδαφος της άγνοιας κρύεται και ο εγωισμός και όλα ό,τι γεννιόνται μετά από τον εγωισμό. Έτσι. Έχει πάρα πολλά μηνύματα το έργο αυτό, πάρα πολλά μηνύματα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Και μπορούμε να μιλάμε συνέχεια. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι τις μέρες που γίνονται παραστάσεις, να πούμε πού είναι και ο χώρος, να τα πούμε όλα αυτά τις διευθύνσεις. Είναι Λέσβου και Πόρου Γωνία, Λέσβου 15 και Πόρου Γωνία στην Κυψέλη. Λέσβου και Πόρου Γωνία στην Κυψέλη. Γωνιακό είναι. Και γίνονται οι παραστάσεις Σάββατα στις 7.30 και Κυριακές στις 6.30. Ωραία. Βέβαια, να πούμε ότι είναι ένα έργο που κρατάει 3 ώρες, δηλαδή αν θα πάτε 7.30 θα φύγετε 11 η ώρα. Ναι, γιατί έχει και ένα μικρό διάλειμμα για τεχνικούς λόγους. Τους προετοιμάζουν, ναι. Το κάνουμε διάλειμμα για να πάει κάποιος. Καλά, πρέπει να γίνει και το διάλειμμα. Συγγνώμη, 3 ώρες έργο δεν θα γίνει διάλειμμα. Ναι, βέβαια. Θες να πας και μια τουαλέτα και πια... Θα κάνει τον Ειδίποδα, γιατί στην τραγωδία δεν κάνει διάλειμμα. Οι δίπους από την άγνοια στην επίγνωση γινόταν χωρίς διάλειμμα. Αλλά εδώ υπάρχει ανάγκη τεχνική. Δηλαδή πρέπει να μεταμφιεστεί ο Φάουστ από γέρος να γίνει νέος. Πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Ναι. Επομένως είναι ανάγκη να αλλάξουν τα μακιγιάζ, να αλλάξουν όλα αυτά τα ρούχα, όλα αυτά. Και θέλει ένα δεκάλεπτο διαλυματάκι. Και οι θεατές να πάρουν μια αναπνοή και οι ηθοποιοί. Ναι, θέλει, γιατί εντάξει, πιάνεσαι και να κάθεσαι. Θες να πας μια τουαλέτα, πιες ένα νερό, να βήξεις. Όχι, νομίζω ότι το διάλειμμα είναι καλό που το κάνετε. Το κάνω για αυτούς λόγους, για τεχνικούς λόγους. Σας λέω στον Ειδίποτα δεν το είχα κάνει το διάλειμμα. Και πάλι ο κόσμος δεν είχε καταλάβει, γιατί δεν είχαν κουραστεί. Μου λέγαν κι άλλο να ήταν. Ναι. Θα θέλατε να μας πείτε, έχετε κάνει τον Ειδίποδα, ποια άλλα έργα έχετε έτσι σκηνοθετήσει εσείς εκεί στο Διέλευση και έχουν ανέβει, που εμείς τα χάσαμε, γιατί δεν σας ήξερα. Έκανα σε αναλογιακή μορφή ή μη αναλογιακή μορφή. Έκανα το αιώνιο θύλι που ήταν ορφική ύμνη και ο ύμνος στην Δήμητρα μέσα από το ομυρικός ύμνος, δηλαδή. Μέσα από τον Όμηρο. Έκανα το Ειδίπους από την Άγνοια στην Επίγνωση, που ήταν πολλά. Ωραία. Κάναμε το Κομμωδία μια αλήθεια που κάναμε το Διαγνή του Θεού. Έρος, η ενθύμηση ενός διαλόγου, δούλεψε μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους για τον έρωτα μέσα από το Συμπόσιο και τον Τίμιο του Πλάτωνα. Δηλαδή τη βιοτήμα της τιμής, ας πούμε, συμβολικά τέλος πάντων. Ένα ιδιαίτερο έργο, πολύ ιδιαίτερο. Άραβες ποιητές, είχα δουλέψει πάνω σε ποιήση Αράβων ποιητών και Σούφι ποιητών. Κάτι κοινοποίησα, γιατί και εμένα τώρα μ' αρέσουν αυτά. Και κάτι μεξικάνικα έχω διαβάσει, είναι ωραία, οι ποιητές οι Μεξικάνοι. Ναι. Μα πάντα οι ποιητές είναι ωραίες σε κάθε γλώσσα. Σε κάθε γλώσσα, ναι. Και μ' αρέσει αυτό που έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω αν φταίει η καραντίνα, αλλά εγώ τώρα στην καραντίνα είδα κάτι ωραία παντρέματα και γνώρισα, δηλαδή είδα Έλληνες να προωθούν Ισπανούς, Μεξικάνους, όπως λέτε Άραβες ποιητές, και του εξωτερικού πάλι να προωθούν τους Έλληνες.
Είδα πολύ ωραία παντρέματα και μου αρέσει αυτό που γίνεται. Βέβαια. Μην ξεχάσω εδώ και του Καλντερόν που ανεβάσαμε πριν το Φάουστο. Η ζωή είναι όνειρο. Mm-hmm. Καλντερόν de la Barca. Πολύ ωραίο έργο. Εξαιρετικό. Αλλά και τον Άμλετ. Άμλετ versus Τέλμα. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση πάνω στο Σέξπιρ. Η Μητροκτονία που ήταν πάνω στο τέλος της Ηλέκτρας του Σοφοκλή. Η performance. Έχουν ανέβει πολλά έργα στη διέλευση. Αν μπείτε στο site μας, θα τα δείτε όλα αυτά. Α, ναι, μπορούμε να μπούμε και στο site, να πατήσουμε διέλευση και να μπούμε στο site και να ενημερωθούμε για όλα, ναι. Θέατρο, τώρα εγώ μιλάω για το θέατρο, είναι και η μουσική που έχει παρουσιάσει μουσικές όλων των ειδών. Έτσι, από jazz, rock μέχρι κλασική. Κάτι είδα, γι' αυτό σας το είπα ότι εγώ βλέπω. Μουσική, έτσι. Είναι την πλευρά της μουσικής, είναι των ομιλιών, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, σεμιναρίων κτλ. Αν μπει κανείς στο site της διέλευσης, θα δει λοιπόν όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχει παρουσιάσει αυτή την ενδεκαετία η διέλευση. Ωραία, και καστικούς, και να το πούμε κιόλας και σε καστικούς που θέλουν να παρουσιάσουν το έργο τους, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, αν και τώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πάμε. Ορίστε. Λόγω οικονομικής κρίσης δεν υπήρξε κίνηση, ας πούμε, στο εικαστικό κομμάτι. Και γι' αυτό είχε τονίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα όμως. Κοίταξε να δεις, εγώ μέχρι το 19 έφερνα, δηλαδή το 18 ειδικά, είχα φέρει πάρα πολλούς εικαστικούς και στην εκπομπή. Και έβλεπα τα παιδιά ότι κάνανε παρουσιάσεις σε καφετέριες μέσα. Ξέρω, ναι, ναι. Και τώρα δηλαδή που σας γνώρισα, εγώ σε αυτούς τους φίλους θα προτείνω το διέλευσης, γιατί θα μπορεί κάποιος εικαστικός να βάλει τα έργα του και θα τα δουν και άνθρωποι που έρχονται να δουν τη θεατρική παράσταση, κατάλαβες, δηλαδή είναι ένας... Όχι, είναι μια εποχή που δεν μπορεί ο άλλος να πουλήσει εύκολα, καταλαβαίνετε, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Και εκτός τόσο την γαλερία έχουν κλείσει, έχουν κλείσει φοβεροί χώροι. Πάρα πολύ, το ξέρω, το ξέρω. Ένα δεν μπορεί, είναι ακριβώς είναι... Η οικονομική κρίση στην οποία έχουμε περιέλθει έχει τσακίσει τον καλλιτεχνικό κλάδο γενικά. Οι καλλιτέχνες τους έχει... Oh, ναι, ναι, τους χτύπησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τους μουσικούς και τους... Γιατί κακά για τα ψέματα και βλέπω από παιδικό θέατρο και αυτά ότι δειλά-δειλά πάνε τα σχολεία σε παιδικές παραστάσεις και αν δεν πάνε όλοι... εντάξει, βλέπεις ότι ανεβαίνουνε... Εγώ τώρα ξέρω ένα παλικάρι που μου λέει θα παίξω 3 παραστάσεις σε παιδικό γιατί είναι 3 σχολεία, 3 Σάββατα. Μετά κατεβαίνει το έργο. Ναι. Δηλαδή ίσα ίσα θα ανέβει για αυτά τα... Κατάλαβες τι λέω τώρα. Σαν να πεις θα κάνω 5 παραστάσεις γιατί έχω 5 σχολεία κανονισμένα. Μετά έτσι το καταντήσανε. Να μην μπορεί να είναι ένα έργο όλη τη σεζόν. Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάει, ακόμα δεν έχουν ανοιχτεί. Υπάρχουν και πολλοί αντιεμβολιαστές, εντάξει, που δεν έχουν κάνει τα εμβόλια, δεν μπορούν να μπουν σε κλειστό χώρο. Είναι όλα αυτά που έχουν χτυπήσει βασικά τον καλλιτεχνικό χώρο πάρα πολύ. Εντάξει, σε εποχές παρακμής, η τέχνη είναι, ο πολιτισμός είναι αυτά που χτυπήκονται πρώτα απ' όλα. Ξεκριτημένη, το φαΐ, μόνο αυτό μένει, γιατί ο άνθρωπος θέλει να φάει, γιατί έχει τη βιολογική και θέλει να φάει. Αυτό δεν χτυπιέται. Η τέχνη όμως θεωρείται είδος πολυτελείας. Μπράβο και χτυπιέται, ναι. Δεν χτυπιέται, δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι πρώτης ανάγκης. Γιατί είναι πνευματικόν πρωτίστως ο άνθρωπος μέσα σε ένα σώμα βιολογικό αυτή η τραγική. Μάμα δεν τα αισθείς πνευματικά, να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο και μετά από αυτό που πάθαμε ότι έχουν βγει πάρα πολύ με ψυχολογικά. Γιατί αν δεν ταΐζεις το πνεύμα σου και το πνεύμα σου το ταΐζεις από ένα θέατρο, από ένα σινεμά, από μια μουσική, από ένα περπάτημα, ωραία. Βεβαίως. Αν δεν το τρέβει, πώς θα λειτουργήσεις όλα τα άλλα τα πρακτικά? Ακριβώς. Γι' αυτό γεννιόνται τόσα που βλέπετε, ας πούμε, από εγκλήματα μέχρι... Γι' αυτό ο κόσμος έχει... Έχουμε βγάλει το ζώδι μας σε αυτό τώρα. Αλλά φαίνεται σε αυτές τις εποχές κρίσης. Ευελπιστώ ότι εποάζονται στοιχεία που δεν είναι ορατά. Δεν είναι ορατά για τους μη γνωρίζοντες. Εποάζονται όμως. Βλέπετε σε εποχές τέτοιες πάντα εποάζονταν στοιχεία. Είδατε πώς ξετύβησε ξαφνικά μέσα από έναν μεστέωνα μια αναγέννηση. Άλλα, ναι. Πώς ένας πολιτισμός λειτουργήσε underground, θα λέγαμε,
Και όμως σιγά σιγά, χωρίς να χυθεί αίμα, δεν έγινε με επαναστάσεις η αναγέννηση. Γεννήθηκε μια αναγέννηση. Άλλαξε σελίδα ιστορία. Θα μου πείτε, δεν ξανακυλήσαμε μετά. Βεβαίως ξανακυλήσαμε. Δεν είναι εύκολο να διανοίξεις δρόμο μέσα στο υλικό πεδίο, μέσα στο κοσμικό πεδίο. Αλλά όμως άλλαξε. Και αυτό το έκανε ο πολιτισμός. Δεν το έκανε κάτι άλλο. Ναι. Ο πολιτισμός το έφερε αυτό. Γιατί ο πολιτισμός είναι μεγάλο χαρτί για άσωστο μανίκι του πνευματικού ανθρώπου. Ναι, γι' αυτό θέλουν να μας εξαλείψουν. Βέβαια, το στοιχείο της άγνοιας, έτσι, αυτό θέλει να κάνει πρώτα. Γιατί η άγνοια μισεί τη γνώση. Η άγνοια μισεί τη γνώση, γιατί η γνώση είναι ο θάνατός της. Α. Έτσι, γιατί... Γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν κάποιοι, να μας κρατήσουν σε άγνοια και σε μη... ώστε να μπορούν να μας κυβερνούν και να μπορούν να μας περνάνε μηνύματα. Ξέρετε, αυτός που είναι σε άγνοια νομίζει ότι γνωρίζει. Προσέξτε με δείτε. Α, ναι, είναι πολύ ξέρος που ξέρει. Τελεί εν πλάνη. Τελεί εν πλάνη. Και νομίζει ότι γνωρίζει. Όλα τα κακά του κόσμου έχουν γίνει από αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν, ότι ξέρουν καλύτερα. Από εκεί έχουν προκύψει, γιατί νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν. Ωραία. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, μπαμπαμ, πέρασε η ώρα, 7 και 26 πήγε. Ώρα, όταν μιλάς, όταν μιλάς με ανθρώπους που έχουν... μηδενίζεται. Ανάλογα, όταν μιλάς με ανθρώπους που έχουν να σου πούνε πολλά πράγματα, δηλαδή εγώ σας ακούω και σας ακούω σαν, να, σαν βιβλίο που διαβάζω. Εντάξει, τόσο... Πώς να σας το πω, δηλαδή ακούω με αφοσίωση γιατί... Μου λέτε πράγματα χρήσιμα, σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω που είχα την τύχη και παρακολούθησα το έργο και πήρα κι εγώ όλη αυτή, γέμισε μέσα η ψυχή μου. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα που έπρεπε να ακουστούν και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα αυτό. Μικρό βήμα είναι. Εγώ ήθελα να ήσασταν εδώ, γιατί αν ήμασταν από κοντά θα είχαμε περισσότερη έτσι... Να το κάνουμε σε μια άλλη φάση. Σε μια άλλη, μπράβο, ναι, ναι, σε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί τώρα υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες και δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικά. Κυρία Χρυσάνθη, το καταλαβαίνω, γιατί ναι. Ήθελα πολύ να είμαστε εκεί μαζί, να τα λέγαμε. Ίσως σε μια επόμενη φάση, να περάσουν τώρα κάποιες δύσκολες μέρες. Μπορεί να το κάνουμε ξανά. Αφού η διέλευση έτσι και αλλιώς δεν θα σταματάει να παράγει πολιτισμό και να μας παρουσιάζει. Όχι. Άρα θα νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Νομίζω ότι σίγουρα θα τα ξαναπούμε και πιο καλοκαίρι. Να ρωτήσω πάντα το χειμώνα λειτουργείτε μέχρι ποια σεζόν, μέχρι Μάιο, Ιούνιο ή και το καλοκαιράκι στα νυχτά. Όχι, όχι, το χειμώνα μόνο, γιατί ναι, μεν έχει air conditioning ο χώρος, αλλά ξέρετε, η ψυχολογία του κόσμου το καλοκαίρι αλλάζει. Αλλά έξω θέλει άλλα πράγματα. Άρα μέχρι και το Μάιο, να πούμε. Μέχρι, ναι, και όχι και. Δεν τον φτάνουμε το Μάιο. Δεν τον φτάνουμε. Ναι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το χώρο εσείς το διαθέτετε, δηλαδή αν έρθει ένας γνωστός μου και πει, ξέρω εγώ, ένας ποιητής και πει θέλω να κάνω παρουσίαση το βιβλίο μου εδώ. Βεβαίως, ναι, τον διαθέτουμε. Το διαθέτουμε. Άρα να πούμε και στους φίλους μας, τους καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς που θέλουν να παρουσιάσουν ένα βιβλίο, ορίστε. Ότι, ναι, γιατί είναι ωραίος ο χώρος, έχει και το μπαράκι του, έχει και τραπεζάκια έξω, δηλαδή έτσι να κάτσει ο κόσμος να πιει ένα καφέ, ένα νερό. Και είναι ωραία και η σκηνή ώστε να γίνει παρουσίαση ναι. του βιβλίου ή ναι. οτιδήποτε. Να το πούμε ότι το διαθέτουμε το χώρο και γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω στα οικονομικά, θα τα πείτε προσωπικά. Ναι, αλλά επειδή είναι η κυρία Χρυσάνθη... είναι κάτι που... Να το δέχεται η διέλευση σαν ιδεολογικό κλίμα, αν θέλετε, έτσι. Καλά, ναι, να μην είναι κάτι που να είναι... Ακριβώς που να εισάγει διχασμούς, να εισάγει τέτοια. Όχι, εντάξει. Όπως και ένας εικαστικός μπορεί να εκθέσει εκεί τα έργα του
και να τα αφήσει, ξέρω εγώ, για ένα μήνα, δύο, ώστε, με κάποια συνεννόηση μαζί σας. Ναι, βεβαίως, αυτό θα το συνεννοήσει με τον κύριο τον Οικονόμη περισσότερο. Άρα να πούμε ο διευθυντής του διέλευση που τα κανονίζει είναι ο Σωτήρης ο Οικονόμου. Εντάξει. Ναι, είναι το δεξί σας χέρι από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ακριβώς. Και να του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας, γιατί μας βοήθησε. Και γενικά τον είδα και εκεί στο θέατρο, ήταν στα μέσα, στα έξω, να κάνει όλες τις δουλειές έκανε. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ και λόγω των αντικειμενικών συνθήκων, δεν μπορώ εύκολα. Εσείς είστε μια αρχοντοπούλα, το είπαμε. Έχετε μια αρχοντιά, δεν μπορούμε να τρέχουμε για όλα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ξανα... Παροτρύνω το κοινό να έρθει να δει την παράσταση. Άρα, πρώτο Θεός, η παράσταση σίγουρα μέχρι το Πάσχα θα παίζεται. Ναι, λέμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Μέχρι εκεί έχουμε βάλει το στόχο μας. Ωραία. Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, Σάββατα 7.30 και Κυριακές 6.30. Και θα πρέπει η παράσταση να είναι τουλάχιστον ένα τέταρτο στις θεατές πριν την παράσταση, ώστε να μην αρχίζει η παράσταση και αυτοί που έχουν έρθει νωρίς να περιμένουν μετά. Έτσι, μπράβο. Και οποιαδήποτε πληροφορία πατάτε στο ίντερνετ διέλευση, πολιτιστικός χώρος διέλευση Κυψέλ και αμέσως θα βρείτε τα πάντα, όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλετε να κάνουμε μια επανάληψη στα ονόματα των παιδιών που παίζουν στο έργο? Βεβαίως, είναι ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος, παίζει το Φάουστ, Γιώργος ο Καπετανάκος, παίζει το Δευτεροφελή, Ιωάννα Χρυσομάλη, παίζει τη Μαργαρίτα, Γιάννης Δαφνιωτίδης, Βαλεντίνο, σπουδαστή και μαθητή και άλλα. Είναι η Ευδοκία η Κατερινιά, η οποία παίζει τη Λίζα και παίζει και τη Στρίγκλα. Και είναι η έφη μας η Χατζούλη, που παίζει τη Μάρθα και πνεύματα. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πούμε και τον Ιχολύπτη που ήταν ένα καλό παιδί εκεί και το δακέτρεχε. Ο βέβαιος από την επαναλήψη μου είναι ο Κωνσταντίνος Σακουλάς. Είναι ένας εξαιρετικός, όχι μόνο Ιχολύπτης, μας κάνει το φωτισμό, έχει κάνει σχεδιασμό φωτισμού. Ο ίδιος σπουδάζει τώρα και στο Εθνικό Θέατρο, είναι στο δεύτερο έτος σκηνοθεσία. Α, ωραία, με το καλό. Είναι εξαιρετικό πλάσμα και νέος καλλιτέχνης ανερχόμενος και πιστεύω ότι μέσα στη διέλευση θα έχει μέλλον. Μακάρι. Είναι από τους νέους καλλιτέχνες που γεννιόνται. Μακάρι και μακάρι να υπάρχουν αυτοί οι χώροι, γιατί τους χρειαζόμαστε. Όπως είπατε κι εσείς, έχουν κλείσει πάρα πολλοί χώροι, άλλοι εννοώ γκαλερί και τέτοια, αλλά και θεατράκια μικρά έχουν κλείσει και κάποια εργαστήρια έχουν κλείσει. Ναι. Δηλαδή την άλλη φορά είχα φέρει μια κοπέλα εδώ που μου λέει παρέδιδα μαθήματα, τώρα σταμάτησε, έκλεισε το εργαστήριο. Δηλαδή έχουν κλείσει κάποια πειραματικά εργαστήρια έτσι θεατρικά που είχαν ανοίξει. Έχουν κλείσει, αλλά θα δούμε τώρα σε αυτό τον αγώνα ποιος τι θα αντέξει και... Είναι θέλει να θέλουν να αντέξει. Θα δούμε τώρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Για κάποιους λόγους όμως αντέξαμε πάντως μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Λέμε πάντα μέχρι στιγμής. Ναι, γιατί είναι... Ακούστε να δείτε. Δεν είναι κάτι πρόχειρο. Δεν είναι κάτι να τα πάρουμε και να φύγουμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Μόνον αυτό δεν είναι. Δηλαδή φαίνεται ο χώρος ότι είναι σαν να... Πρώτα απ' όλα φαίνεται... Εγώ, ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ όταν μπήκα σε αυτό το χώρο μπήκα πρώτη φορά. Όταν σας είδα, είδατε που ήρθα και σας λέω, είστε σκηνοθέτης. Ναι. Γιατί αμέσως, δηλαδή χωρίς να ξέρω, μου βγήκε αυτή η εικόνα, μου βγήκε αυτή η αρχόντισσα γυναίκα. Δηλαδή, μετά ένιωσα το χώρο ότι έμπαινα, ο κύριος Σωτήρης φερότανε σαν να μπήκαμε μέσα στο σπίτι του και μας καλοδέχτηκε και μας φιλοξενούσε και σαν να μας κάλεσε στο σαλόνι του. Ένιωσα μια ζεστασιά σε αυτό το χώρο. Μια φιλία, μια ζεστασιά. Ένιωσα τόσο οικειότητα, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Πώς να σας το πω, ένιωσα πολύ, πολύ όμορφα, πολύ οικεία, πολύ ζεστά. Έχω πάει και σε άλλα θέατρα και έχω δει πώς σε κοιτάνε, καμιά φορά αποξενωμένα. Δεν είναι να κάνει επιχείρηση, είναι με καμία δύναμη.
ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο στόχος ήταν αυτό που σας είπα από την αρχή, να βγουν έξω οι θησαυροί του παγκόσμιου πολιτισμού, κάθε χώρας, κάθε λαού, κάθε έθνους, κάθε εποχής. Ό,τι καλό έχει αφήσει πίσω της η ανθρωπότητα από υψηλά πνεύματα που έχουν καταθέσει μέσα από τη ζωή τους, ό,τι καλό που προχωράει την ιστορία και κάνει τον άνθρωπο να προοδεύει, αυτά ήθελα να βγουν έξω, όσο μπορούμε. Όσο είναι το μερίδιό μας, να κάνουμε κατάθεση ψυχής. Αυτό ήταν το κίνητρο, αυτό είναι το κίνητρο, φαίνεται αυτό. Αυτό αντανακλάει, δηλαδή αντανακλείεται, φαίνεται αυτό, ναι, όντως το αντανακλάτε αυτό. Σας πληροφορώ που με μεγάλη ζημία οικονομική μας, όχι ζημία απλώς, σχεδόν καταστροφή. Αυτό ήθελα, δεν ήθελα να το πούμε online, ήθελα να σας ρωτήσω κάποια στιγμή έτσι πώς, γιατί είναι λίγο, ναι, για να το στηρίξετε αυτό, το ξέρω. Ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά ο θησαυρός είναι αυτός τελικά. Δεν είναι ο θησαυρός το χρήμα. Ξέρετε, λέει, με συγκινηθήθηκε όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου δεσμένη. Μας ο θησαυρός μας δεν είναι το να βγάλουμε λεφτά, γιατί δεν ξεκίνησαμε έτσι. Ήταν να καταθέσουμε. Έτσι είναι. Ωραίο είναι. Εκεί είναι η καρδιά μας δεσμένη. Έτσι, το να καταθέσουμε. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να κλείσουμε με το ότι είμαστε για εδώ για να καταθέσουμε ψυχή, να καταθέσουμε όχι δημιουργία. Να καταθέσουν, είναι καλεσμένη τη διέλευση. Έτσι, είναι άνθρωποι που η διέλευση τους φιλοξενεί και τους δίνει βήμα. Πολύ ωραία. Να καταθέσουν. Ωραία. Άρα όλοι είναι προσκεκλημένοι στη διέλευση για να εκφράσουν, να καταθέσουν το έργο τους, ε? Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πολύ που τα είπαμε, έστω και έτσι, δεν πειράζει. Σύντομα νομίζω ότι θα το καλοκαιράκι κάποια στιγμή, αργότερα το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω εσείς ξέρετε. Θα τα πούμε και από κοντά. Έτσι, θα τα πούμε δεν και από κοντά. Ωραία. Yeah. Σας ευχαριστώ που... Δεν θέλω να κλείσω και το τηλέφωνο, γιατί είναι τόσο γλυκιά η φωνή σας. Και μου μιλάτε τόσο ωραία. Που θέλω να σας ακούω και μου είναι δύσκολο. Εσείς το νιώθετε έτσι. Παίρνουμε αυτό που είμαστε έτοιμοι. Εγώ να πω κάτι. Εγώ από την πρώτη στιγμή που σας είδα εκεί στην καρέκλα... Μπήκατε στην καρδιά μου, χωρίς να σας έχω μιλήσει. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα αυτό το πράγμα, τη ζεστασιά. Μα και ο κύριος Σωτήρης που μας έλεγε καθίστε έτσι μια... αυτό που σας λέω ένιωσα. Ένιωσα σαν να έρθα στο σπίτι σας και να... Τέτοια ζεστασιά ένιωσα. Με είναι σπίτι μας η διέλευση. Μπράβο. Και το εκπέμπεται σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και ας έρχονται για πρώτη φορά. Εγώ που ήρθα πρώτη φορά ένιωσα αυτή τη ζεστασιά. Ναι. Και την αγάπη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Και βέβαια να πούμε στο κοινό μας, μην ξεχάσουν, Σάββατο 7.30 ώρα και την Κυριακή 6 ώρα, Λέσβου. 6.30 την Κυριακή. 6.30, στη Λέσβου στην Κυψέλη, στο Διέλευση το Θεατράκι, ο Φάουστ. Ένα έργο που μας προβληματίζει, μας περνάει μηνύματα και νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει και λίγο καλύτερους, γιατί αρχίζουμε και κάνουμε λίγο και αυτογνωσία, μας βάζει και αυτή σε αυτή τη διαδικασία. Μα πάντα στην αυτογνωσία οδηγούν τα μεγάλα έργα. Αυτό είναι ο στόχος τους. Ναι. Αυτογνωσία. Καληνύχτα σας. Δεν σε κάνει καλύτερο. Α, μπράβο, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Γεια σας. Μια υπέροχη μίνι συνέντευξη από αυτή την κυρία, την τόσο φωτεινή κυρία, γιατί για μένα ναι, όταν την είδα ήταν έτσι φωτεινή και αρχοντογυναίκα, όπως σας το είπα ξανά, αρχοντογυναίκα. Και βέβαια παρουσίασε ένα πολύ ωραίο έργο με πολλούς προβληματισμούς. Δεν θυμάμαι να έχω να σας πω κάτι άλλο τώρα, κάποια ενημέρωση, κάτι να πω.
Δεν έχω να σας πω κάτι. Να πω ότι η αιμοδοσία στο Σύλλογο Κρητών Νέας Σμύρνης στην Κυριακή που πέρασε πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σήμερα είναι το Αγίου Χαραλάμπου. Όχι σήμερα, είναι παραμονή του Αγίου Χαραλάμπου. Και καλό είναι να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον Άγιο Χαράλαμπο εδώ πέρα στην Πλαστήρα. Και αύριο που θα είναι η γιορτή του. Σας ευχαριστούμε, σας καληνυχτίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα μαζί μας θα είναι... Αλήθεια, έχω φέρει ποτέ χοροδιδάσκαλο Latin εδώ. Χορογράφο, χοροδιδάσκαλο. Λοιπόν, το επόμενο μας ραντεβού λοιπόν είναι με ένα χοροδιδάσκαλο. Θα σας το έχω έκπληξη στην κοινοποίηση που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ.